Is it
Thank you.
Thank you.
για τον 8ο αγώνα του πρωταθλήματος αμαξοδήγησης. Είμαστε έτοιμοι για την απονομή. Η κυρία Πρόεδρος, η κυρία Δεμηροπούλου. Ξεκινώντας με την κατηγορία Γ2. Πρώτος ο Κρίστιαν Μάρξ με τον Νίπο Σουίτ Γκλαγκόλ. Με συνολικούς βαθμούς ποινής 42. Στη δεύτερη θέση η Βιργινία Ζεβερδινού με τον Νίπο Ντάμπλο με βαθμούς ποινής 49 και 60. Στην τρίτη θέση η Βαλσαμάκη Αντωνία με τον Νίπο Lady Diana με βαθμούς ποινής 50-0-0. Στην τέταρτη θέση ο Γιώργος Ζαβερδινός με τον Νίπο Sunrise με βαθμούς ποινής 52 και 40. Στην πέμπτη θέση η Ειρήνη Ξηδάκη με τον Νίπο Sunrise με βαθμούς ποινής 56-0-0. Στην έκτη θέση ο Μανολάκης Πέτρος με τον Νίπο Βίχερ με βαθμούς ποινής 57 και 20. Στην έβδομη θέση ο Ρόζος Γιώργος με τον Νίπο Ντάμπλο με συνολικούς βαθμούς ποινής 59. Στην 8η θέση ο Ρουβάς Θεοφάνης με τον Νίπο Βίχερ με συνολικούς βαθμούς ποινής 68 και 20. Για την κατηγορία κόνων η μοναδική άπτεστη του Γιάννη Γκούμα. Για τη διπλή ζεύξη. Τελική κατάταξη. Πρώτος ο Καραμολέγκος Εμμανουήλ με τους ύπους Sweet Glagol και Lady Diana. Με συνολικούς βαθμούς 53 και 60. Στη δεύτερη θέση, ο Γκούμας Γιάννης με τους ύπους Πέρκα και Βίχερ με συνολικούς βαθμούς 55 και 20. Για τη μονή ζεύξη,
Στην πρώτη θέση, Καραμολέγκου Αναστασία με τον ύπο Sweet Glagol. Με συνολικούς βαθμούς ποινής 47 και 40. Είναι η κατηγορία Light 1. Στη δεύτερη θέση, η Καραμολέγκου Αναστασία με τον ύπο Lady Diana. Με συνολικούς βαθμούς 54 και 80. Στην τρίτη θέση, ο Ζαβερδινός Γιώργος με τον ύπο Sunrise. Με συνολικούς βαθμούς 68 και 20. Και στην τέταρτη θέση για την κατηγορία Light 1, στη Μονή Ζεύξη, η Ζαβερδινού Βιργινία με τον ύπο Ντάμπλο. Με συνολικούς βαθμούς 77 και 60. Εκεί πέρα τώρα το άλλο. Για το βραβείο καλύτερης εμφάνισης, στην πρώτη θέση Καραμολέγκου Αναστασία και στη δεύτερη Christian Marx. Από τον αγώνα στις Μιλιές. Και τώρα η ώρα που περιμέναμε ένα ολόκληρο χρόνο, η ώρα που καταλήξαμε μετά από γύρισμα σε όλη την Ελλάδα με αγώνες παντού, ο πρωταθλητής Ελλάδας. Πρωταθλητής Ελλάδας στη Μονή Ζεύξη. Στη Μονή Ζεύξη, Αναστασία Καραμολέγκου. Πέτυχε τη βαθμολογία της στον αγώνα στις Μιλιές στο Βόλο. Αναστασία Καραμολέγκου, πρωταθλήτρια Ελλάδας στη Μονή Ζεύξη. Για τη διπλή Ζεύξη, πρωταθλητής Ελλάδας, Καραμολέγκος Μάνος, πάλι από τη βαθμολογία του από τις Μιλιές του Βόλου. Καραμολέγκος Μάνος. Καραμολέγκος Μάνος, πρωταθλητής Ελλάδος διπλή ζεύξη. Σήμερα τέλειωσε το πρωτάθλημα αμαξοδήγησης με το τελικό που έγινε στη Σύρο. Θα σας ξαναβλέπουμε συχνά, πάμε για τους Πανελλήνιους τώρα στο τέλος του χρόνου. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι που έχουμε 6 καινούριους αθλητές με πάρα πολύ καλό επίπεδο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μάνο Καραμολέγκο και την Αναστασία Καραμολέγκου για την ωραία φιλοξενία και την καταπληκτική διοργάνωση. Συγχαρητήρια.